Θα αναφερθώ μονάχα στο θέμα του Brexit. Διότι το τελευταίο διάστημα δεν μιλάνε για Brexit, το έχετε παρατηρήσει. Έχουμε καινούργιες λέξεις. Βγάλει... Ότι είμαστε στην άκρη του γκρεμού. Γκρίμπο, γκράξιντεντ, έχουν βγάλει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι το όραμά μου δεν είναι η Ελλάδα έξω από την Ευρώπη. Εγώ δίνω μια μάχη, δίνουμε μια μάχη όλοι μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα η Ελλάδα να ξαναγίνει ισότιμη τι χώρα της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, μέχρι πότε θα διαρκέσει η διαπραγμάτευση. Ακούμε, για παράδειγμα, ότι αυτό το κλαμπ της Ουάσιγκτον, οι 9, μίλησαν, έβαλαν ως τελικό όριο στη διαπραγμάτευση το τέλος Μαΐου. Ότι λένε, δηλαδή, ότι πρέπει μέχρι το τέλος Μαΐου να υπάρχει... Πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό επιδίωξα και με τα ταξίδια μου την προηγούμενη εβδομάδα στο εξωτερικό. Να υπάρξει μία ρεαλιστική, λογική εξέλιξη και πολύ σύντομα, ή δυνατόν αυτή τη βδομάδα ή την άλλη βδομάδα, το αργότερο, να έχουμε μία πρώτη συμφωνία σε ένα ελάχιστο αποδεκτό πακέτο. Στο επίπεδο το θεσμικό, το λεγόμενο Brussels Group, ώστε να πάει και στο Eurogroup για να επικυρωθεί. Αυτό το βλέπετε τις επόμενες μέρες? Ναι, πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Μάλιστα. Πιστεύω ότι αν κάποιος πραγματικά δεν θέλει να δυναμητήσει ή να τορπιλήσει, είμαστε κοντά. Σε ένα ελάχιστο πακέτο. Από εκεί και πέρα το αυτό δεν σημαίνει... Το οποίο θα περιλαμβάνει και ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό από εκεί και πέρα... Σας ρωτώ γιατί διάβασα μια δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ που μιλούσε για ιδιωτικοποιήσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, θα μου δώσετε όμως 2 λεπτά να σας εξηγήσω, ναι, διότι αυτό είναι λίγο περίπλοκο θέμα. Οι ιδιωτικοποιήσεις από την πλευρά των δανειστών δεν μπαίνουν τόσο ως μια ιδεολογική προσήλωση σε μια στρατηγική. Μπαίνουν κυρίως ως αίτημα για την εξοικονόμηση χρημάτων που πηγαίνουν στο χρέος. Και εκεί βεβαίως είναι η μεγάλη μας διαφορά και δεν επαναλαμβάνω, δεν είναι ιδεολογική αιμονή. Ακόμα και αν, που εγώ έχω διαφορετική προσέγγιση, αλλά ακόμα και αν ήμουν οπαδός της νεοφιλελεύθερης προσέγγισης που έλεγε ότι οι ιδιωτικοποίησεις είναι χρήσιμες, οι ιδιωτικοποίησεις είναι χρήσιμες όταν πουλάς σε καλή τιμή. Όχι όταν πουλάς όταν οι τιμές έχουν πέσει τόσο χαμηλά. Και βεβαίως έχουν μια χρησιμότητα όταν τα χρήματα επενδύονται στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία και δημιουργούν ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, αποδίδουν. Στη δική μας περίπτωση δεν έχουμε τίποτα από τα δύο. Οι τιμές είναι χαμηλά και ό,τι πουλάμε το βάζουμε σε ένα βαρέλι δίχως πάτο, δεδομένου ότι το χρέος, αντί να μειώνεται, αυξάνεται με λιγκιώδη ταχύτητα. Πήγε από το 120% στο 180%. Γιατί όμως επιμένουνε? Επιμένουνε διότι με αυτόν τον τρόπο τους βγαίνει η ανάλυση για το χρέος. Το φύλος οικείς. Θέλουν να αποδείξουν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Πώς είναι το χρέος βιώσιμο? Φτιάχνοντας ένα debt sustainability analysis, όπως το λένε, μια ανάλυση προοπτικής του χρέους και βάζοντας μέσα στους υπολογισμούς, στον αλγόριθμο, χρήματα από τις ιδιωτικοποιήσεις, πολλές φορές πολύ υψηλότερα από αυτά που πραγματικά μπορούν να εισπραχθούν. Ξεκίνησε η συζήτηση λέγοντας ότι θα έχουμε 50 δις από τις ιδιωτικοποιήσεις. Βέβαια, σε μερικές φαίνεται ότι μπορούμε να πετύχουμε καλή τιμή. Για παράδειγμα, τα 14 αεροδρόμια. Εκεί φαίνεται ότι η προσφορά ήταν καλή. Αυτό οικονομικά το οποίο... εννοώ καλή. Με βάση τις τιμές της τρέχουσης της αγοράς. Ναι. Δεν θα αντικρούσω, ναι, το επιχείρημά σας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι αν είναι να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία μας για να βγούμε από την κρίση, βεβαίως, να το κάνουμε, παρότι έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα αυτά, να το κάνουμε, είναι μία από τις υποχωρήσεις μας. Εν τούτη ζητάμε να μην πηγαίνουν τα χρήματα αυτά σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Ένα μέρος τους τουλάχιστον να επενδύεται στην πραγματική οικονομία, να δίνει θέσεις εργασίας, να πολλαπλασιάζεται ως ανάπτυξη και να γυρνάει πίσω. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα να υπάρχει και η δυνατότητα, αυτό ίσως να μην μπορέσει να γίνει εφικτό για τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά για αυτές από εδώ και στο εξής, μια συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Η λογική των αναπτυξιακών κοινοπραξιών.
και ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού joint τομέα. Ventures, αναπτυξιακές κοινοπραξίες με τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα διαρκές έσοδο το οποίο θέλουμε να πηγαίνει στα ασφαλιστικά θα ταμεία. Θα γίνει τώρα άμεσα κάποια ιδιωτικοποίηση, κύριε Πρόεδρε, και από ποια